Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου στο YouTube. Καθίστε να φτιάξω την κουκούλα. Λοιπόν, ενώ ανεβαίνει τώρα το βίντεο με το controversy, εμείς θα κάνουμε ένα tutorial. Λοιπόν, θα βαφτούμε απλά, καλοκαιρινά, εύκολα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το tutorial αυτό θα το κόβω σε μερικά σημεία, δηλαδή θα δείτε μόνο μερικά πράγματα. Εγώ θα βγάλω πράγματα από το βίντεο, δηλαδή ας πούμε δεν θα με δείτε ούτε να βάζω μάσκαρα, ούτε και να κάνω τα φρύδια μου, γιατί τα έχω δείξει σε προηγούμενα βίντεο και θέλω να τα βάλω τα γυαλιά μου και να τα κάνω με την άνεσή μου. Θα δείτε μόνο μερικά πράγματα που θεωρώ ότι κάνουν τη διαφορά σε ένα μακιγιάζ, αλλά δεν τα δείχνουμε συνήθως. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το Bourjois, το Healthy Mix αυτό εδώ, το foundation, είναι gel foundation και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω, τυφλώνομαι. Λοιπόν, πάρα πολλές κοπέλες χρησιμοποιούν πινέλα, όπως ας πούμε αυτό εδώ για να βάλουμε μακιγιάζ, και αυτός είναι ο επαγγελματικός τρόπος, ή ακόμα και αυτό εδώ, αυτό σε φορά είναι πολύ καλό, αυτός είναι ο επαγγελματικός τρόπος. Εγώ όμως το πρωί δεν έχω χρόνο και αυτό που κάνω είναι το εξής. Βάζω κανένα 2-3 φορές με την αγγλία στο χέρι μου, το πασαλίγω έτσι στα χέρια μου και πασαλίγω με γενικότερα. Γιατί δεν έχω χρόνο να κάτσω 10 ώρες να ασχολούμαι και όπως βάζω γρήγορα την κρέμα, βάζω και πάνω από τα βλέφαρα. Δεν το κάνω χρόνια τώρα. Βέβαια τα δάχτυλά μου είναι καθαρά, εντάξει, εννοείται. Δεν θα πάω πιάσω το σκυλί μου και θα έρθω μετά να... Όχι το σκυλί μου δεν είναι καθαρό, άδερος πάνω. Βασική κανόνες υγιεινής. Αφού λοιπόν σιγουρευτώ ότι το μακιγιάζ μου, γιατί χρειάζεται να κοιτάω και πολύ στον καθρέφτη, το απλώνω και κοιτάω. Έχω κάπου κάποιο λάτωμα. Το μειονέκτημα με αυτή τη μέθοδο είναι ότι πρέπει να έχετε δίπλα σας κάποιο χαρτί κουζίνας, κάποιο μορμάντιλο τέλος πάντων, που πείστε τα χέρια σας. Γιατί γίνονται χάλια. Λοιπόν, αφού έβαλα το... Αυτό το μυρίζει πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αυτό το foundation, μου αρέσει κιόλας. Λοιπόν, παίρνω ένα απλό concealer από το Body Shop και το βάζω εδώ από κάτω, έτσι, θρακ το πρωί και εδώ μέσα. Θα βάλω και λίγο εδώ, γιατί έχω ένα σπυράκι τώρα, εδώ, αν και σε μερικές δεν χρειάζεται, εγώ απλά έχω αυριαγγείες. Θα βάλω και εδώ, γιατί έχω βγάλει ένα σπυράκι και θα βάλω και στα δύο για να... Είναι ίδιο highlight, γιατί είναι λίγο πιο ανοιχτό αυτό, δεν είναι για να καλύψω σκυράκια. Απλά επειδή τυχαίνει να είναι σε εκείνο το σημείο, εντάξει, μπορώ να το... Μετά θα κατέψω το concealer με το υπόλοιπο foundation, να μην φαίνεται και αμάν, ας πούμε, μπαμ, να μην κάνει μπαμ. Με τα δάχτυλα, δηλαδή, δουλεύεις πάρα πολύ απλά αυτά που βάζεις, είναι ανάγκη. Το φέρνεις και πίσω και κάτω, ας πούμε, να μην υπάρχουν γραμμές. Βλέπετε όλο πρόσωπο. Τώρα. Θα βάλουμε πούδρα, εδώ προσέξτε, να μην έχετε αφήσει εδώ ατέλειες, εδώ σηκώνιες και σε αυτά. Τώρα θα βάλουμε πουδρίτσα. Λοιπόν, θα βάλω αυτήν εδώ τη Laura Mercier. Εγώ είμαι Real Sand. Ο Goss Makeup Artist λέει ότι αν θέλετε να μειώσετε τους πόρους σας, θα τη βάζετε τα μποναριστά τη πούδρα. Συμφωνώ, αν θέλετε να πάμε κάπου και να κρατήσει πολύ το μακιγιάζ μας, θα το κάνουμε. Αλλά εγώ βιάζομαι αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Υποτίθεται ότι θέλω να πάω στη δουλειά μου. Θα πάρω μια καμπούκι brush, ας πούμε αυτό εδώ. Θα κάνω έτσι. Και θα βάλω σε όλο το πρόσωπο. Γρήγορα. Τώρα. Βάζω και πάνω στα βλέφαρα, γιατί έβαλα και foundation πάνω στα βλέφαρα. Είπαμε, αυτό είναι ένα γρήγορο μακιγιάζ. Αν θέλω να κάνω κάτι πάρα πολύ δύσκολο πάνω στα μάτια ή θέλω να μου κρατήσει, θα φροντίζω το βλέφαρό μου να είναι άδειο, να μην έχει τίποτα, για να βάλω κατευθείαν το primer και από πάνω την ανάλογη σκιά. Αλλά εφόσον δεν θέλω να κάνω κάτι αμάν, χρησιμοποιώ έτσι την πούδρα για να κάνω μια καλή βάση. Λοιπόν, κοιτάω πάλι το πρόσωπό μου αφού τελειώσω. Τα έχω καλύψει όλα και με το παραπάνω. Τώρα, πριν κάνω
Όχι πριν, βασικά. Τώρα πρέπει να κάνω το μακιγιάζ για τα μάτια. Βάζουμε, θα βάλω αυτό τη Self το Lip Conditioner, τα Lip Balm, γιατί τα χείλια μου είναι ξερά. Λοιπόν, πριν κάνουμε το οτιδήποτε, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στα μάτια. Το καλοκαίρι, πολύ ωραία χρώματα για να φοράτε. Είτε έχετε πράσινη, είτε έχετε γαλανά, είτε έχετε καστανά μάτια, είναι τα μπρονζέ και τα χρυσά. Ειδικά το μπρονζέ τονίζει πάρα πολύ και το πράσινο το μάτι, και το γαλανό, αλλά και το καστανό. Κάνει, ας πούμε, μπρονζέ πράσινο, μπρονζέ κίτρινο, έτσι, πιστεύω. Και αυτό εδώ το Shimmer Cube από τα Body Shop που τα έχω αιώνες, ας πούμε, έχει μέσα πολύ ωραία χρωματάκια. Δεν θα βάλω primer στα μάτια. Θα μπορούσα να βάλω, είναι το μόνο εύκολο, κατευθείαν, αλλά δεν θα βάλω. Να δείτε πώς είναι, ας πούμε, όταν δεν έχετε και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί εμείς, ας πούμε, εντάξει. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν έχουν όλες οι κοπέλες. Και μερικές που ξεκινάνε το μακιγιάζ τώρα θέλουν ένα απλό βασικό μακιγιάζ. Ως τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει τρία πράγματα. Ένα foundation, ένα concealer και μία πούδρα. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε μια σκιά και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι που να φαινόμαστε λίγο καλύτερα, χωρίς πολλά-πολλά. Λοιπόν, θα πάρω εγώ αυτό εδώ το χρώμα, που είναι ένα χρυσό μπρονζέ, και θα το βάλω με μια απλή, οτιδήποτε βούρτσα, αν έχετε και αυτά, και αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, δεν χρειάζεται να έχετε πάρα πολλά πράγματα για να κάνετε ένα ωραίο μακιγιά. Αρχή, δηλαδή, εκτός και αν θεωρείτε που εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης, τον εαυτό σας πολύ άσχημο, ότι πρέπει να διορθώσετε πράγματα πάνω σας. Εγώ προσωπικά έχω δεχτεί ότι η φάτσα μου είναι έτσι όπως είναι, και απλά μου αρέσει, ρε παιδί μου, να βάζω κάποια πράγματα για να το κάνω. Λοιπόν, παίρνω τη σκιά και θα τη βάλω πάνω στο κινητό βλέφαρο, ελάχιστα. Ίσα-ίσα σου να δώσω μια λάμψη στα βλέφαρά μου. Βλέπετε έτσι αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απαλό αυτό το μακιγιάζ. Καθίστε να πάρω ένα μικρό καθρεφτάκι για να βλέπω και τι κάνω και για να μην βάζω τον τεράστιο καθρέφτη μπροστά στη μάπα σας και σας ενοχλώ. Εδώ βάζουμε αυτό εδώ σε όλο το μάτι. Ήθιστε τώρα τελευταία να κάνουμε τα κοντούρ μας, να κάνουμε γραμμές, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Εδώ μιλάμε για ένα απλό πρωινό μακιγιάζ. Δεν θέλουμε πολλά-πολλά, θέλουμε λίγο απλά να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά μας. Αυτό. Τώρα θα κάνω μια παύση σε εσάς για να βάλω μάσκαρα, να κάνω και τα φρύδια μου και θα επανέλθω σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επανήλθα λοιπόν, έχω κάνει τη μάσκαρα, έχω βάλει τα γυαλιά μου, έχω κάνει τα φρύδια μου και θα μου πείτε, καλά, είσαι σαν πεθαμένη. Βέβαια είμαι σαν πεθαμένη. Και τώρα πάμε στο μυστικό. Αυτό που πρέπει όλες τις κουβάλες να έχετε για το καλοκαίρι είναι το bronzer. Το συγκεκριμένο αυτό το είχα πάρει 4,99€ από την Essence και είναι λίγο το σκούρο. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε ό,τι bronzer έχετε εσείς. Η λειτουργία του bronzer είναι για να δώσει ζωή στο πρόσωπό σας. Και βέβαια να σας κάνει να φαίνεστε πιο λαμπεροί. Τι γίνεται, το πρόσωπό μας δεν έχει ίδιο χρώμα παντού. Όπως μας χτυπάει ο ήλιος, εκεί που το πρόσωπό μας προεξέχει, μαυρίζει πιο πολύ. Και γενικά έχει τα μάκουλά μας άλλο χρώμα. Έτσι ώστε όταν βάζουμε το foundation και βάζουμε και την πούδρα, γινόμαστε μπουμπ, ένα πράγμα, επίπεδες. Λοιπόν, βάζουμε bronzer. Για τον bronzer πάλι δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο, κορίτσια, κάποια τεχνική. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα καμπούκι πινέλο. Ορίστε. Το γεμίζετε με bronzer. Και γελάτε σαν να είστε ηλίθιες. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί στα βιντεόματα. Γελάμε σαν να είμαστε ηλίθιες. Και ό,τι προεξέχει. Σαν την. Παιδιά είναι τρομακτική φάτσα, μου το ξέρω, αλλά χάρη τη επιστήμη. Λοιπόν, ό,τι προεξέχει το βάζουμε bronzer. Και θα δείτε ότι ξαφνικά θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρον το μακιγιάζ, μόνο με τον μπρόνζερ. Εδώ είναι σαν να ξυρίζω βασικά. Στο τέλος ξυρίζουμε το γαμπρό. Νίτι βασικό. Δικά μου ήρθε
γαλλική μυθούλα σαν εμένα. Και πάμε, πάρουμε τον μπρόζερ μας, εδώ στις γωνίες να παλύνουμε. Εδώ μας χτυπάει ο ήλιος πάρα πολύ το καλοκαίρι. Όπου εσείς θεωρείτε ότι μαυρίζετε πιο εύκολα. Το ξέρετε το πρόσωπό σας. Να σας πω εγώ. Τώρα βέβαια εμένα με ξεπλένει και ο φωτισμός, γιατί αυτή τη στιγμή με φωτίζουν δυο λάμπες από εδώ κάτω με ψυχρό φως και μία λάμπα από εδώ πίσω με θερμό φως. Επίτηδες, για να μπορείτε να δείτε καλύτερα τα χρώματα. Θα πάω λίγο, θα οπισθοχωρήσω λίγο και θα δείτε πόσο πιο φυσικό είναι το μακιγιάζ αυτό. Λοιπόν, αφού όλα με τον bronzer και το μακιγιάζ μας είναι σχετικά απλό, μπορούμε να κάνουμε εδώ πάνω στο φρύδι να βάλουμε λίγο highlight. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να λάμπει το πρόσωπό μας, να είναι έτσι λαμπερό. Θα βάλουμε ένα ρούζ με σίμερ, το οποίο να μας κάνει λίγο λάμψη να μας δώσει. Παραδείγματος χάρη κάτι τέτοιο, τώρα αυτό δεν φαίνεται καθόλου σε εσάς, είναι ένα ανοιχτό ρόζ που έχει μόνο ένα σίμερ. Είναι οποιοδήποτε highlight, δηλαδή. Highlight τι θα πει, θα πει ότι είναι μια ανοιχτόχρωμη πούδρα με ειριδίζων πράγματα, χρυσά ή ροζ, που κάνουν το πρόσωπό σας πιο λαμπερό. Και το highlight θα το βάλετε εδώ. Εδώ. Πάνω στη μύτη. Εδώ. Εδώ. Και στο κέντρο από το μέτωπο. Θέλετε ουσιαστικά να βγάλετε το κέντρο του πρόσωπό σας έξω. Εδώ. Το πρόσωπό σας. Το πρόσωπό σας. Παιδιά, συγχωρήστε, ενθουσιασμός είναι αυτά. Λοιπόν, αφού έχω βάλει το highlight, σε εσάς τώρα φαίνομαι κάπως ξεπλημμένη. Ο λόγος που φαίνομαι ξεπλημμένη και που δεν δείχνει καλά το highlight... εφόσον βάλετε highlight μπορείτε να δείτε ότι μετά μπορεί, θέλετε κι άλλο bronzer. Με το ίδιο πινέλο, τσακ τσακ. Και μετά, για να μην είστε εντελώς καφέ, θα διαλέξετε ένα ρούζ, ανάλογα με το τι πάει στην επιδερμίδα σας. Ας πούμε, εμένα αυτό εδώ είναι λίγο... Εμένα με πάει να έχει λίγο ροζάκι μέσα, όπως αυτό εδώ, που έχει και λίγο ειδιδίζων, ας πούμε. Και πάνω ψηλά στα μήλα. Και βλέπετε κατευθείαν, είμαι πιο έτσι ζωντανή. Τώρα, εγώ θα μπορούσα, ας πούμε, να τα αφήσω έτσι. Αν πάω πίσω, θα δείτε ότι είναι πολύ φυσικό μακιγιάζ. Αλλά, θέλω να σας δείξω δύο κραγιόν και θα βάλω ένα από τα δύο. Λοιπόν, το ένα είναι και τα δύο από τη MAC. Και είναι και τα δύο από τη σειρά Sin Supreme, ok? Λοιπόν, Sin Supreme. Εντελώς καλοκαιρινό στυλ. Είναι πάρα πολύ γλωσσάτα και κρεμμόδι. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουν την τιμητική τους τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι. Έχω δύο χρώματα εδώ που μπορεί να σας αρέσουν. Το ένα είναι το God Dash. Και είναι αυτό εδώ. Για να το δείτε, θα κάνω ένα trick. Θα βάλω αυτό το άσπρο το κουτί εδώ. Εδώ, για να δείτε το χρώμα ακριβώς. Είναι λίγο πιο έντονο στην πραγματικότητα. Η κάμερα, επειδή δεν κάνει focus αυτόματα, δεν δείχνει τη λεπτομέρεια και το γλωσσάρι. Θα φάνει όμως στα χείλη, πιστεύω. Και το δεύτερο είναι, αυτό είναι πιο πορτοκαλί. Είναι ανοιχτό πορτοκαλί. Και το δεύτερο είναι το Full Speed, το οποίο είναι ένα κόραλο ροζ. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα, έντονο. Αν θέλετε δηλαδή πια, θα βάλετε αυτό το δεύτερο που σας δείχνω. Και θα σας τα δείξω και τα δύο εδώ πίσω, θα τα βγάλω τέρμα και θα σας τα δείξω στο μπουζάκι μου μπροστά που είναι άσπρο, για να δείτε και τη διαφορά στο χρώμα. Ελπίζω κάτι να φαίνεται. Λοιπόν, εγώ θα βάλω αυτό, το πορτοκαλί, διότι μου αρέσει περισσότερο και θέλω να είναι πιο καθημερινό, πιο πρωινό. Βέβαια μπορείτε, αν θέλετε για πιο πρωινό, να βάλετε ένα ροζ κραγιόν εντελώς νιούτ, κάτι που να σας βολεύει εσάς. Αλλά εγώ θέλω, ας πούμε, να είναι έτσι πολύ ζουμερό. Παίρνω το κραγιόν απλά. Χωρίς lip liner και τίποτα, δεν χρειάζεται, κορίτσια. Το κραγιόν που σας πάει το χρώμα, δεν χρειάζεται και lip liner. Ναι, πορτοκαλί, παιδιά, αυτό. Μένα μου αρέσει. Τώρα, περιορέξω σκολοκυθόπιτα, βέβαια. Έκανες μια... Τώρα θα ήθελα να το φορέσω αναγκαστικά αφού το έκανα χάλια. Δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, τα λάθη από το κραγιόν τα σβήνουμε έτσι.
ή με μια μπατονέτα για πιο επαγγελματικό στυλ, αν δεν έχετε μπατονέτα, δαχτυλάκι. Δαχτυλάκι πολύ σας. Και ταιριάζεται με τα βέβαια τα μαλλιά σας. Και αυτό είναι το τελικό look. Απλό, καθημερινό και νομίζω πολύ καλύτερο από ό,τι όταν ξεκίνησα. Θα σας σβήσω τον ψυχρό φωτισμό τώρα, για να δείτε μόνο με το θερμό φωτισμό από πίσω πώς φαίνεται το look, μπας και σας φανεί κάπως διαφορετικό. Πείτε μου πώς σας φάνηκε. Αυτό εδώ είναι από τα καλλιτικά Ζέρβα και είναι το blusher νούμερο 17, ουσιαστικά είναι ένα highlighter. Σας το δείξω και αυτό με το άσπρο κουτί, μπας και δείξει. Να, δείχνει ωραία. Βλέπετε, είναι ένα ροζ που έχει μέσα highlight, πολύ ανοιχτό. Αν είστε μελαχρινές, μπορείτε να βάλετε highlight με χρυσό. Όχι τόσο ροζ, να είναι πιο στο χρυσό. Αν είστε πιο κοκκινιάρες και πιο ξανθιές, το ροζ θα σας κολακέψει, πιστεύω, αρκετά. Δηλαδή, αλλάζουμε τα χρώματα, όχι επειδή έβαλα εγώ αυτά, ανάλογα με το τι πάει εσάς και τι αισθάνεστε εσείς άνετα. Αυτά είναι απλά ιδέες. Υπάρχουν χίλιες δυο παραλλαγές που μπορείτε να κάνετε με αυτό το μακιγιάζ, αλλά είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο μακιγιάζ. Και ένα μικρό tip θα πω, αν θέλετε δηλαδή να κάνετε λίγο κάτι πιο έντονο, αυτό που κάνω εγώ, δεν ξέρω άμα το κάνει και κανένας άλλος, αλλά εγώ το θεωρώ πολύ cool man για αυτό. Λοιπόν, θα πάρω ένα απλό μαύρο μολύβι και δεν θα κάνω γραμμή σε όλο το βλέφαρο, γιατί αν θα πεις να κάνεις γραμμή σε όλο το βλέφαρο, είναι ολόκληρη ιστορία και ολόκληρη φασαρία. Αυτό που κάνω είναι, βάζω το μολύβι ακριβώς εδώ που τελειώνει το μάτι μου, καθίστε να βγάλω τα γυαλιά για να δείτε, βάζω εδώ και ουσιαστικά έτσι σαν μια βλαφαρίδα τραβάω και το συνεχίζω λίγο κατά πάνω και αυτό και στο άλλο μάτι το ίδιο. Εδώ, πιάνω τη γωνία και την τραβάω λίγο έτσι προς τα έξω. Και δημιουργείται ψευδαίσθηση ότι είναι λίγο μεγαλύτερο το μάτι. Δίνει, ας πούμε, τραβάει την προσοχή στο μάτι. Ή αν θέλετε πάλι ακόμα περισσότερη, βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έκανε αυτό το μικρό το πραγματάκι που έκανε. Ή αν θέλετε πάλι ακόμα περισσότερη προσοχή στο μάτι, μπορείτε να κάνετε κουκιδίτσες εδώ κάτω. Όχι γραμμή, κουκιδίτσες όμως. Σαν να ξεκινάνε από εκεί οι βλεφαρίδες σας. Μικρές κουκιδίτσες, γιατί αν κάνετε γραμμή θα το κλείσετε κάπως το μάτι και θα γίνει πολύ βαρύ το μακιγιάζ. Αυτά ήταν τα tips μου για ένα απλό καλοκαιρινό look. Σχόλια και ό,τι θέλετε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!